βεβαίω την επιχειρηματικότητα είναι να κάνει πράγματα τα οποία καινοτομούν στον οποιοδήποτε κλάδο και αυτέ οι νέε ωραίε ιδέε να βρίσκουν αγορέ. Ακούστε το και κρατήστε το, γιατί το σημερινό επεισόδιο καταρχήν καλώ ήρθατε, φίλε και φίλοι. Έχει να κάνει με το πρώτο εξαγώγημο προϊόν τη χώρα. Ποιο είναι. Όχι, δεν είναι το ελαιόλαδο, δεν είναι τα τυριά. Ξέρετε ποια είναι τα πρώτα εξαγώγημα προϊόντα της χώρας μας ό,τι βγάζει αυτή η υπέροχη θάλασσα του τόπου. Μιλάμε για τις ηχθειοκαλλιέργειες μας, ναι, ένας πολύ δυναμικός κλάδος με πολλές μικρές μεσές και μεγάλες επιχείρησεις, με χιλιάδες εργαζόμενους, τεράστιες αγορές που μπορούν να τις κατακλείσουν. Και εδώ βρισκόμαστε για να, για να, τα πούμε με αφορμή το μεγάλο συνέδριο που διοργανώνεται σε πολύ λίγο διάστημα από τώρα που μιλάμε. Πάμε όμως να ακούσουμε τον άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει καλύτερα την αγορά, ο κύριος Φίλιππος Πετρίδης. Χαρήκαμε πάρα πολύ κύριε Πετρίδη που βρίσκεστε Εγώ. εδώ μαζί μας. Σας. Να είστε καλά. Καταρχήν, επειδή χάνουμε λίγο τα νούμερα και τα μεγέθη. Είμαστε πρώτοι ακόμα στι εξαγωγέ. Είμαστε πρώτοι σε ό,τι αφορά τι την... Παρα... την... Ε, ε, εξαγωγέ ε, ζωική πρωτενη. Δηλαδή, ε, δηλαδή, ό,τι αφορά τα, όλα τα κρέατα, τα ε, κομμάτια αυτού του κομματιού του ζωικού. Αυτά εδώ είναι πρώτα. Εδώ είναι πρώτα. Ε, είμαστε τρίτοι, αν βάλουμε το λάδι και τα φρούτα και τα λαχανικά, σαν δύο άλλε κατηγορίε, ναι, όσον ναι. αφορά τι εξαγωγέ. Ναι. Γιατί πάνε τόσο καλά οι εξαγωγέ μα, οι καλλιεργίε μα, τι, τι, τι έχει αυτό ο κλάδο εκτό από, από τα υπέροχα νερά που μα δίνουν αυτά τα υπέροχα προϊόντα. Καταρχήν, όπως θα ξέρουν πολλοί, είναι ότι η αλληλεία τα τελευταία χρόνια δίνει όλο και μικρότερες παραγωγές. Η ελεύθερη ναι. Αλυεία, τα ψάρια μειώνονται στις θαλασσές μας, υπάρχουν φαινόμενα υπεραλίευσης, οπότε υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα στην αγορά των ηχθυρών, το οποίο έρχεται να καλύψει η χθιοκαλλιέργεια. Μάλιστα... Είναι πολύ καινούρια η ανακοίνωση του ΦΑΟ πριν από μερικέ μέρε ότι πλέον η χθιοκαλλιέρα. Του Παγκόσμιου Τροφίμων, έτσι, ναι. ο οποίο ανακοίνωσε ότι για πρώτη φορά οι χθιοκαλλιέ ξεπέρασαν ε, την αλλία όσον αφορά την ε, παραγωγή. Τι λέτε, ε, Αυτό βέβαια σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν χώρες οι οποίες ε, εδώ και πάρα πολλού αιώνε καλλιεργούν ψάρια. Η Ελλάδα παρουσιάζει πολλά συγκριτικά φαινό, ε, φαινόμενα, είναι καθαρές θάλασσες, ε, πολύ ευνοϊκέ οι συνθήκες για την παραγωγή μιας, ενός υψηλού ε, ποιότητας προϊόντος. Ε, υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχει επιστημοσύνη. Υπάρχουν ερευνητικοί φορεί και εκτός... Υπάρχουν και πολλέ επιχειρήσει πλέον και αρκετοί εργαζόμενοι. Ακριβώ, ναι. Είναι, οι επιχειρήσει αυτή τη στιγμή αθρίζουν περίπου τι 45. 45 επιχειρήσει. Με 283 μονάδε περίπου σε όλη την Ελλάδα. Ε, έχουμε αθρηστικά περίπου 12.000 εργαζόμενου, περίπου 5.000 στον κλάδο και οι υπόλοιποι είναι. Σε, υποστήρι... σε φορεί που υποστηρίζουν την λιχθιοκαλλιέργεια, αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Φαντάζομαι ερευνητικά εργαστήρια, φορεί εξαγωγών, ε. προώθηση, marketing των ελληνικών προϊόντων. Ε, ναι, ε, ναι. Ε, παραγωγή στο... ε, 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 υχθειοκοφο... Αν μου επιτρέπετε, ακόμα και οι ΣΕΦ, οι οποίοι εργάζονται πάνω στο αντικείμενο αυτό και κάνουν εξαιρετική δουλειά, μα μας δίνουν ναι. προϊόντα σε όλο τον κόσμο. Είναι εταιρείε τεχνολογία, ε, είναι εταιρείε που παράγουν τροφέ, εταιρείε που παράγουν εξοπλισμού. Ε, οι οποίε από μόνε του είναι εξαγωγικέ εταιρείε και μάλιστα. Θα, ε, ανταγωνίζονται πολύ σημαντικέ εταιρείε του εξωτερικού στο διεθνέ επίπεδο. Τα καταφέρει η Ελλάδα. Δηλαδή, και πώ μπορεί να τα καταφέρει με τον μεγάλο ανταγωνιστή τη Μεσογείου, που είναι η Τουρκία, που τα παράγει όλα αυτά πολύ πιο φθηνά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα και το οποίο δυστυχώ ε, ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε κυρίω μέσω τη υψηλότερη ποιότητα προϊόντο τη γνώση των αγορών. Φυσικά, η Τουρκία είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα πρέπει να το μελετάμε πάρα πολύ καλά και να το ε, αξιολογούμε προκειμένου να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ε, το πρόβλημα που δημιουργείται στις διεθνείς αγορές. Ναι. Υπάρχουν επενδύσεις στο, στον κλάδο. Υπάρχουν δυναμικές επιχειρήσεις οι οποίες λένε ότι εμείς θα αντέξουμε τον αγωνισμό και θα συνεχίσουμε. Κατά ναι. Κατά την πρόεδρο μας φεύγουν για από Ανατολή, έτσι, η Ιαπωνία, φε, φε, οι Φεύγουν σε 40 περίπου χώρες. Ναι. Οι τρεις μεγάλες χώρες στο εξαγωγή είναι η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία. Ναι. Έχουν ανοίξει οι αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά με μικρά ποσοστά ακόμα, ναι. αλλά είναι αγορές στόχος. Ε, και περίπου το σε 20 χώρε στην Ευρώπη ε, εξάγεται το 91% τη ελληνική παραγωγή. Λέτε τόσο πολύ. Ο δηλαδή, πόσο... μένουμε, μένει πολύ, μικρο, πολύ Ο... μικρή ποσότητα στην Ελλάδα. Ακριβώ. Ναι. Προφανώ είναι ανταγωνιστικό το προϊόν μα. Ε? Και ανταγωνιστικό, αλλά οι Έλληνε δεν πολύ τρώμε και ψάρι σε σχέση με άλλε χώρε. Ε, είναι ένα θέμα αυτό να αυξήσουμε και εσωτερικά την κατανάλωση και γι' αυτό γίνονται πολλέ προσπάθειε από την ελληνική οργάνωση παραγωγών, την ΕΛΟΠΗ, προκειμένου. Ένα από του κύριου στόχου τη είναι να διευρύνει αυτό το κομμάτι των αγορών και να μπορέσουμε να γίνουμε ε, ανταγωνιστικοί και να εδραιώσουμε τη θέση μα και σε άλλε χώρε. Ε, η, η, η δυναμική αυτή τη στιγμή του κλάδου είναι πολύ σημαντική και γι' αυτό εισραίουν πολλοί επενδυτέ. Ναι. Ε, είναι χαρακτηριστικό ότι ο μεγάλο κλάδο ε, έχει σαν μετόχους την Αμέρα και τη Μουμπάνταλα. Η Μουμπάνταλα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα φάντια στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Ε, βρίσκεται σε μια φάση αναδιάθρωση ο συγκεκριμένο όμιλο. Ε, υπάρχουν και άλλα φαντ που συμμετέχουν σε άλλε εταιρείε, όπω είναι η Προφάντη στην Κεφαλαιονιά, είναι η Διόραση στη Φιλόσοφη. Γενικώ ο κλάδο έχει τη δυνατότητα να αντλεί κεφάλαια ναι. και να επεκτείνει τη δραστηριότητα. Πολύ ωραία είναι αυτά. Πολύ ωραία, ναι, είναι αυτά. Ε, 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 να πούμε ότι για του φίλου τηλεθεατέ που μα βλέπουν, ότι τα προϊόντα μα είναι η Τσιπούρα, το Λαβράκι και τι άλλο που κάνουμε. Ο δύνατο. Φαγκρί και ο Κρανιό. Ναι. Και αυτή τη στιγμή γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να εδρεωθεί το Μαγιάτικο, ναι. Ε, σαν ένα νέο είδος το οποίο παρουσιάζει μια άλλη δυναμική Ακόμα είμαστε σε μια πιλωτική φάση γιατί έχουμε ακόμα κάποια προβλήματα στη σταθεροποίηση τη παραγωγή. Φαντάζομαι όλοι οι επιστήμονε που δουλεύουν την αγωνία του όταν παίρνουν σωστά προϊόντα από, την, από τη θάλασσα, έτσι. Ε, ε, κάποιο Επειδή εκτό από την επιχειρηματική εκπομπή μα, ε, να δώσουμε και μια Υπάρχει κάποιο κίνδυνο από τα προϊόντα αυτά, Κανένας. Κανένας. Κανένα. Κανένα. Τα προϊόντα είναι απολύτω ασφαλή. σα-ίσα για να βγαίνουν στο εξωτερικό, μάλλον πολύ πιο αστηρά. Αυτό κ. το λέμε πολλέ φορέ. Εγώ το χρησιμοποιώ σαν επιχείρημα γιατί πολλέ φορέ ε, κάποιοι αφισβητούν την επάρκεια των ελληνικών αρχών. Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα, αλλά πολλέ φορέ χρησιμοποιούμε και ένα αντεπιχείρημα. Τα προϊόντα πηγαίνουν σε 40 χώρε. Ελέγχονται και διπλοελέγχονται. Εάν Λέστε, λοιπόν καμ, είχε, κάποιο είχε. πρόβλημα υπήρχε, κανένα δεν θα μα χαριζόταν. Γιατί, όπω είπαμε, υπάρχει ένα εντρεωμένος ανταγωνισμό. Πάμε λοιπόν για το συνέδριο, γιατί είναι το μεγαλύτερο συνέδριο του κλάδου. Πάμε να σα ακούσουμε. Ναι, ναι. 28-29 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσική γίνεται το, το διετές συνέδριο του κλάδου. Κάθε δύο χρόνια. Το οποίο γίνεται σε συνεργασία με την ΕΛΟΠΗ, με την Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών, με του οποίου συνδιοργανώνουμε όλη αυτή την εκδήλωση. Έλληνε και ξένοι ομιλητέ, ε, φαντάζομαι. Είναι, έχουμε 67 ομιλητέ Έλληνε και ξένου. Υπάρχει εκπροσώπηση τη πολιτική ηγεσία, η οποία ε, έχει αγκαλιάσει το συνέδριο. Ε, συμμετέχουν πάνω από 20 χώρε. Πολύ χρήσιμα συμπεράσματα και έρευνε, οι οποίε έχετε μέσα εδώ. Ναι, ναι, ναι. Κυρίω και για το εμπορικό κομμάτι, για να ξέρουν οι επιχειρήσει. Πού πουλάμε, ποιε αγορέ έχουμε, ποιου προσεγγίζουμε, τι μα ζητάνε, ποιε ποσότητε μπορούμε να παράγουμε για να δώσουμε. Ακριβώ. Έρχομαστε ε, να δούμε τα εξή θέματα: είναι οι επενδύσει και πώ μπορεί κάποιο να εκμεταλλευτεί Λέβαια. το επενδυτικό περιβάλλον Λέβαια. που υπάρχει. Ε, υπάρχει μια ανάλυση των αγορών. Υπάρχουν τα θέματα τη κλιματική αλλαγή, τα οποία επηρεάζουν και εμά και είναι βασικά. Και υπάρχει και ένα session την πρώτη μέρα, το οποίο αφορά την υγεία ερχόμαστε να απαντήσουμε σε αυτό που είπατε προηγουμένως πολύ σωστά, πόσο ασφαλή είναι τα προϊόντα και πόσο βοηθάνε. Μιλάμε για υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη. Εκεί θα έχουμε σεφ να μας μιλήσουν, ναι. Όχι, θα έχουμε ε, γιατρούς, του σεβόμαστε φυσικά και του σεφ, mm. οι οποίοι συνήθω ε, συνήθως βοηθάνε. πάρα πολύ. Αλλά yeah. θα έχουμε κυρίω γιατρού, ειδικού στη Μάς. διατροφή κτλ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, κύριε Βετρέδη. Να είστε καλά. Είστε να είστε λίγα να, να κλείσουμε την εκπομπή. Λοιπόν, κάπω έτσι. Ένα υπέροχο κλάδο. Ο κλάδο των ηχθειοκαλλιεργειών. Πάρα μα πάρα πολύ εργαζόμενοι. Πολλοί επιστήμονε. Επιχειρήσει, 45 συνολικά στον αριθμό. Έχει πεδίο δόξη λαμπρό μπροστά του με εξαγωγέ οι οποίε μα καταπλήσουν. Και βεβαίω αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι ότι αξίζει τον κόπο πραγματικά να καινοτομούμε και να προχωράμε σε δικά μα προϊόντα που μπορούν να μα δώσουν οι ελληνικέ θάλασσε. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, μέχρι το επόμενο επεισόδιο, όλε και όλοι, να είστε καλά!